Στο Sky πάντα πιστεύαμε στην ελευθερία της έκφρασης και στην πολυφωνία. Πιστεύουμε μάλιστα ότι είναι υποχρέωση της κάθε κυβέρνησης να υπερασπίζεται αυτής της πολυφωνίας και της ελευθερίας της έκφρασης. Δυστυχώς, από το 2014, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ έχουν ξεκινήσει μια απίστευτη εκστρατεία λάσπης εναντίον του Sky και μια εκστρατεία διασποράς ψευδών ειδήσεων εις βάρος μας. Συνεπώς πιστεύω ότι βασικός ηθικός αυτούργος για τη σημερινή επίθεση είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Όσο πιο δυνατή η έκρηξη, τόσο πιο δυνατή θα υψώνεται και η φωνή των δημοσιογράφων του Sky. Όπως όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουμε φοβηθεί μπροστά σε απειλές, μπροστά σε απόπειρες τρομοκράτησης, έτσι δεν θα φοβηθούμε και τώρα. Αν λοιπόν στόχος τους ήταν να φοβηθούμε, να μας τρομοκρατήσουν, να σκεφτόμαστε δύο φορές τι θα πούμε και τι θα λέμε, τότε δυστυχώς για αυτούς διάλεξαν λάθος στόχο. Από την πρώτη στιγμή, όλοι οι εργαζόμενοι του ομίλου Sky χωρίς φόβο βρέθηκαν στο χώρο εργασίας τους για να ενημερώσουν έγκαιρα και έγκυρα τους πολίτες. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι εδώ πέρα δουλεύουν πάνω από 700 άνθρωποι του τύπου. Γιατί δεν είναι μόνο οι δημοσιογράφοι του Sky, είναι οι δημοσιογράφοι της Καθημερινής, είναι οι διοικητικοί υπάλληλοι, είναι πάρα πολλοί κόσμος, είναι η οικογένειά μας και είναι σαν να έχουμε δεχτεί βία μέσα στο σπίτι μας κανονικά. Σε ανακοίνωσή του, ο όμιλος Sky υπογραμμίζει. Η τρομοκρατική επίθεση που δεχθήκαμε σήμερα τα ξημερώματα δεν θα μας πτωήσει. Δεν εκβιαζόμαστε, δεν φοβόμαστε, δεν τρομοκρατούμαστε όπως έχουμε αποδείξει εδώ και πολλά χρόνια. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει, ελέγχοντας την εξουσία με ανεξαρτησία και σθένος. Το κράτος που έχει την υποχρέωση να ενθαρρύνει την πολυφωνία και να προστατεύει την ασφάλεια των μέσων ενημέρωσης και των εργαζόμενων σε αυτά, κόφευσε στις επανειλημμένες καταγγελίες μας για απειλές κατά του Sky. Ο Sky δυστυχώς έχει στοχοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Κυβερνητικά στελέχη και προπαγανδιστικοί μηχανισμοί κατέστησαν τον σταθμό μας στόχο. Μετά την σημερινή δραματική εξέλιξη, οφείλουν να αντιληφθούν τη βαρύτητα και την πλήρη διάσταση των εμπριστικών δηλώσεών τους. Το τρομοκρατικό χτύπημα στις εγκαταστάσεις του Sky και της Καθημερινής ήταν πλήγμα στην ελευθεροτυπία και στη δημοκρατία. Το ραδιόφωνο του Sky δεν τρόμαξε ποτέ στο παρελθόν, δεν τρόμαξε σήμερα και δεν πρόκειται να τρομάξει και ποτέ στο μέλλον. Θα εξακολουθήσει να υπηρετεί τα γεγονότα και να λέει θαραλέα την άποψή του με όποιο κόστος, με όποιο τίμημα και σε κάθε ευκαιρία. Είναι ένα χτύπημα ευθέως στη δημοκρατία. Και όλο συμπτωματικά αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα μεγάλης ισχύως γίνεται σε ένα μέσο ενημέρωσης το οποίο ασκεί κριτική στην κυβέρνηση. Πριν από λίγο καιρό χτύπησαν το σπίτι ενός δικαστή. Ακολούθησε η έδρα των ΜΑΤ και τώρα ένας τηλεοπτικός σταθμός. Αύριο μπορεί να είναι οποιοδήποτε από εμάς. Η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και η ιστοσελίδα του Sky συνεχίζουν να δίνουν αδιάλειπτα το παρόν. Η επίθεση στο κανάλι μας δεν είναι μια επίθεση μόνο στο κανάλι μας, είναι μια επίθεση στη δημοκρατία. Εμείς συνεχίζουμε όλοι μαζί, ενωμένοι, δυνατοί. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Δεν φοβόμαστε, μάλιστα είμαστε ακόμα εδώ και ακόμα πιο δυνατοί μετά την αμέριστη συμπαράσταση που έχουμε λάβει από τον κόσμο. Δεν φοβόμαστε τις άνοδες τρομοκρατικές επιθέσεις και θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο με νυφαλαιότητα και ψυχραιμία, κάτι που συναισθούμε και στους πολιτικούς. Οι ίδιοι εργαζόμενοι δηλώνουμε ότι δεν φημωνόμαστε και δεν πτωούμαστε από καμία απειλή, όποια μορφή και αν έχει. Όλοι οι δημοσιογράφοι του Sky δεσμευόμαστε απέναντι στις εκατοντάδες χιλιάδες τηλεθεατές, ακροατές και αναγνώστες μας ότι θα συνεχίσουμε τη μάχη για την ενημέρωση, την πολυφωνία και τη δημοκρατία. Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και τις χιλιάδες πολίτες που από το πρωί εκφράζουν τη συμπαράστασή τους. Θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με επαγγελματισμό, με ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Καθημερινή. Ελπίζουμε πως το άρρωστο φαινόμενο της στοχοποίησης των μέσων ενημέρωσης θα σταματήσει εδώ και τώρα. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τη δημοκρατία και όχι μόνο. Όσοι έχουν την ευθύνη γι' αυτό και η πολιτεία που έχει την ευθύνη για την προστασία της πολυφωνίας και της ενημέρωσης, οφείλουν να αντιληφθούν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Την αλληλεγγύη του δημοσιογραφικού κόσμου στους εργαζόμενους του Sky και της Καθημερινής εξέφρασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΕΑ. Σήμερα είχαμε ένα χτύπημα στην ενημέρωση, χτύπημα στη δημοκρατία. Οι Έλληνες δημοσιογράφοι δεν φοβόμαστε. Χάρηκα που είδα τους συναδέλφους να είναι μέσα στα γραφεία τους και να δίνουν τη μάχη της ενημέρωσης. Η ΕΣΥΕΑ ενημέρωσε άμεσα τη Διεθνή και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, οι οποίες εξέδωσαν ανακοίνωση καταδικάζοντας την επίθεση. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Γιώργο και όλους τους συναδέλφους του Αντένα και όλους τους συναδέλφους που είναι εδώ έτσι κι αλλιώς.
ότι η φωνή μας δυναμώνει μέσα από αυτά τα χτυπήματα. Τα μέσα ενημέρωση στέκονται στο πλευρό των εργαζομένων του Sky και της Καθημερινής, καταδικάζοντας την τρομοκρατική επίθεση σε βάρος της ελευθερίας του λόγου. Να τους μεταφέρεις τη συμπαράστασή μας από την πρώτη στιγμή. Μεταφέραμε το μήνυμα. Καταδικάζουμε όλοι αυτό που έγινε. Ανακοινώσεις συμπαράστασης εξέδωσαν μεταξύ άλλων το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ο τηλεοπτικός σταθμός Open και συνδικαλιστικές ενώσεις δημοσιογράφων και τεχνικών.